στη Λάρισα είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Παπαποστόλου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πράγματι ήταν ένα τραγικό γεγονός αυτό που προηγουμένως να κάνονται νέα παιδιά σε ένα πανεπιστήμιο και δυστυχώς η βία υπάρχει και ειδικά στις ΗΠΑ υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Στην 24ωρη απεργία τώρα των εκπαιδευτικών στην δική μας χώρα, κύριε Παπαποστόλου, καταρχάς είχε συμμετοχή, τι στοιχεία έχουμε? Ναι, πράγματι είχε μια μεγάλη συμμετοχή, φτάσαμε στο 50% στην 24ωρη απεργία και παράλληλα είχαμε και μεγάλη συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση. Μιλάμε ότι πάνω από 500 συνάδελφοι βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Είναι από τις λίγες κινητοποιήσεις που έχουμε και μεγάλη συμμετοχή στην απεργία. Είχαμε και στην πρώτη τον περασμένο χρόνο για την αυτοαξιολόγηση και τώρα είχαμε και μεγάλη συμμετοχή στην συγκέντρωση. Οι εκπαιδευτικοί έστειλαν ένα μήνυμα στο Υπουργείο Παιδείας, όχι ότι δεν θέλουν την αξιολόγηση. Είναι υπέρ μιας αξιολόγησης παιδαγωγικής, ανατροφοδοτικής, αλλά δεν είναι όμως υπέρ μιας αξιολόγησης που φέρνει το Υπουργείο Ατομική Αξιολόγηση που κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς. Ναι, αλλά διαρκώς βλέπουμε όμως αντιδράσεις για την αξιολόγηση, κύριε Παπαποστόλου. Τελικά θα γίνει, δεν θα γίνει, θέλετε, δεν τη θέλετε, την κάνει σωστά το Υπουργείο, δεν την κάνει. Δεν έχουμε καταλάβει τόσα χρόνια για αξιολόγηση μιλάμε. Ναι, προσέξτε λίγο. Μιλάμε τώρα για τη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, την κυρία Κεραμέως, η οποία μονομερώς αποφασίζει, αρκεί να σας αναφέρω ότι στις 18 πήρε τηλέφωνο στις 10 η ώρα να ευχηθεί στον πρόεδρο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, ο οποίος γιόρταζε, και στις 1 η ώρα το είπε ότι κατεβάζει πολυτροφολογία για την αξιολόγηση. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας με την κυρία Υπουργό όλα αυτά τα χρόνια, τα 4 χρόνια που η ίδια είναι έχει τα ενία του Υπουργείου Παιδείας, νομοθετεί μονομερώς, δεν ρωτάει κανέναν, έτσι έχει τους συμβούλους της και αποφασίζει. Το ίδιο έκανε και με την αυτοαξιολόγηση. Πρέπει να ξέρετε ότι η αυτοαξιολόγηση υπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελε όμως και εκεί να βάλει τη δική της φραγίδα, να κατηγοριοποιήσει τα σχολεία, να βάλει την εξωτερική αξιολόγηση και δημιουργεί εντάσεις με τους εκπαιδευτικούς. Και πραγματικά να σας πω την αλήθεια ότι προσωπικά δεν περίμενα 2 μήνες πριν την εκλογική διαδικασία, τις βουλευτικές εκλογές, θα έφερνε την ατομική αξιολόγηση, γιατί δεν έκανε κανένα διάλογο. Ναι, μεν είχε δεσμευτεί στο πρόγραμμά της, όπως βγαίνει συνέχεια και λέει, αλλά δεν έκανε κανέναν ουσιαστικό διάλογο, λοιπόν. Τόσα χρόνια, λοιπόν, δεν αναγνωρίζει το έργο των εκπαιδευτικών και ειδικά μέσα στην πανδημία με την τελεκπαίδευση, όπου υπήρχε αξιολόγηση από τους ίδιους τους γονείς τόσους μήνες. Δεν έχουμε καμιά οικονομική αναβάθμιση. Όλοι παίρνουν και καλώς παίρνουν, έτσι δεν είναι. Εγώ δεν είμαι της λογικής, δεν πρέπει να παίρνουν. Φυσικά και πρέπει να παίρνουν. Αλλά οι εκπαιδευτικοί όμως, οι μισθοί τους είναι καθυλωμένοι εδώ και 10 χρόνια. Όταν αναγνωρίζεις λοιπόν το έργο, το αναγνωρίζεις στα λόγια, πρέπει να το αναγνωρίσεις και στην πράξη. Εσείς τώρα θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις, τι κλίμα υπάρχει? Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι σε όλη την Ελλάδα υπήρχε μια μεγάλη συμμετοχή. Στάθηκε ένα μήνυμα. Εκείνη που πρέπει να λάβει το μήνυμα είναι η πολιτική ηγεσία, η κυρία Υπουργός. Πιστεύω ότι και την ίστατη αυτή στιγμή μπορεί να καλέσει τις δύο ομοσπονδίες, τη Δασκαλική Ομοσπονδία και την ΟΛΜΕ, και να συζητήσει. Βλέπουμε και κάτι πολύ περίεργο, κυρία Σαμακοβλή. Βλέπουμε ότι ξεκινάει την αξιολόγηση τμηματικά. Δηλαδή, αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Έχει τοποθετήσει, όταν τοποθετούνται τα στελέχη εκπαίδευσης, τοποθετούνται με μια ημερομηνία, με ένα ΦΕΚ. Βλέπουμε λοιπόν να τοποθετεί στην Πελοπόννησο, στο Νότιο Αιγαίο, μετά από ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη, μετά από επίσης ένα μήνα θα τοποθετήσει στη Θεσσαλία. Δεν ξέρουμε κιόλας αν προχωρήσει, γιατί έχουμε μπροστά μας τις βουλευτικές εκλογές. Εμείς έχουμε ένα αγωνιστικό πλαίσιο, το οποίο για να αντιδράσουμε. Φυσικά το επόμενο διάστημα θα γίνουν τοπικές συνελεύσεις και παράλληλα θα γίνει μια καινούργια ολομέλεια προέδρων, στην οποία θα συμμετάσχουμε ως πρόεδροι, από εκεί και πέρα για να κλιμακώσουμε τον αγώνα. Πρέπει όμως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να καλέσει τις δύο ομοσπονδίες, δεν το έχει κάνει.
απαξιώνει τις δύο ομοσπονδίες. Να καθίσετε σε ένα τραπέζι, ναι, να καθίσετε σε ένα τραπέζι και να το συζητήσετε. Αυτό το τραπέζι έχουμε αυτό το τραπέζι χρόνια. Περιμένετε κι εσείς, ναι. Τέσσερα ακριβώς χρόνια έχουμε από εδώ. Μάλιστα. Είναι γεγονός. Κύριε... Άρα λοιπόν θα κλιμακώσουμε αυτόν τον αγώνα. Θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες ημέρες να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι αντιδράσεις, οι διαμαρτυρίες σας και φυσικά τι άλλες αποφάσεις θα πάρετε. Κύριε Παπαποστόλου, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν...